Συναντήσαμε το προηγούμενο διάστημα στις γειτονιές μας, αλλά και η κινητοποίηση των μαζικών φορέων της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Εγώσμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ανέδειξαν το πρόβλημα της ρήπανσης και της δυσοσμίας από τα ΕΛΠΕ. Το έκαναν γνωστό στις περιοχές μας και σε περισσότερο κόσμο και στάθηκαν εμπόδιο στην καλλιέργεια της αναμονής και του εφησυχασμού που προσπαθούν να περάσουν η κυβέρνηση και η τοπική διοίκηση. Η κατάσταση που ζούμε σήμερα δεν είναι καινούρια. Όλοι και κυρίως οι παλιοί κάτοικοι της περιοχής έχουν να μιλήσουν για μια χρόνια κατάσταση που όλο και επιδεινώνεται και δεν πρέπει να πέφτουν από τα σύννεφα όλοι αυτοί που μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και επιβεβαιώθηκε ποιος είναι ο κύριος Στέκτης, δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Η ρήπανση στην περιοχή μας δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μιας κακής βιομηχανίας που απλά δεν τηρεί όρους και προϋποθέσεις. Αλλά για να μιλήσουμε ανοιχτά, κύρια ευθύνη έχει και αυτός που στηρίζει τέτοιες δραστηριότητες. Η ρήπανση είναι αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών που εφαρμόζονται από δήμους, περιφέρειες, υπουργεία, σημερινές και προηγούμενες κυβερνήσεις που στηρίζουν όλη αυτή τη δραστηριότητα, άρα μεγάλη ευθύνη έχουν και αυτοί που τώρα γίνουν κροκοδίλια δάκρυα για την κατάσταση που ζούμε, αλλά και ταυτόχρονα συγκαγκαλιάζονται με τέτοιες επιλογές. Η διοίκηση του Δήμου μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παίζουν παιχνίδια στην πλάτη του λαού της περιοχής και προσπαθούν με διάφορες μεθόδους να περάσουν στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής πόσο καλός είναι ο γείτονας και πώς πρέπει να συνεργαστούμε. Μας γεμίζουν ψεύτικες ελπίδες ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή και πρέπει να συμβιβαστούμε με τη δυσοσμία και τη ρήπανση και τον αέρα που αναπνέουμε. Είναι χαρακτηριστικό και το παραδέχτηκε το Δήματος Κορδελιού Εγώσμου ότι σε επικοινωνία που είχε με τα ΕΛΠΕ ισχυρίστηκαν ότι έγινε κάποιο λάθος από τους εργαζόμενους. Γι' αυτό υπήρξε μια ένταση της δυσοσμίας. Σε ανακοίνωσή τους όμως το Σωματείο Εργαζομένων των ΕΛΠΕ λέει μεταξύ άλλων: ακόμα χειρότερα, αντί να δίνουν λύσεις στα προβλήματα και να στηρίζουν τους εργαζόμενους και τη σωστή λειτουργία των μονάδων, μάθαμε με μεγάλη έκπληξη πως η τοπική διεύθυνση των ΕΛΠΕ, όταν καλέστηκε να δώσει εξηγήσεις στον Δήμαρχο για οπλίσεις που θεωρούν ότι προέρχονται από τα ΕΛΠΕ, αυτή ψευδόμενη έριξε τις δικές της ευθύνες στους εργαζόμενους για να κρύψει τη δική της ανεπάρκεια. Να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα για τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Γιατί οι αγώνες μας δεν παίρνουν αναβολή. Γιατί και μέσα από τις μάσκες η φωνή μας πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά. Γιατί δεν πρόκειται να δεχτούμε για ακόμη μια φορά τα βάρη της νέας κρίσης τους, τη χειροτέρευση του βιωτικού μας επιπέδου να τη φορτώσουν στις πλάτες μας. Η ρήπανση και η δυσοσμία από τα ΕΛΠΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου για τους κατοίκους της περιοχής για την κατάσταση που βιώνουμε όλο τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας. Οι αποφάσεις που ανακοινώνονται το τελευταίο διάστημα μας κάνουν όλους να προβληματιζόμαστε. Γιατί την ώρα που εμείς τηρούμε τα μέτρα, κλεινόμαστε στα σπίτια, παίρνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να μείνουμε υγιείς, η κυβέρνηση εντείνει την καταστολή, τον φόβο, την βία. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Γιατί βλέπουμε να μην έχει πάρθει κανένα μέτρο για να αλλάξει η κατάσταση με τη ρήπανση στις γειτονιές μας, με την ένταση της δυσοσμίας από τα ΕΛΠΕ, αλλά η κατάσταση όλο και επιδεινώνεται με τη λειτουργία νέων επικίνδυνων βιομηχανικών μονάδων μαζί με αυτές που ήδη λειτουργούν. Τιμαία στο Ραγκαδά, στη ΣΥΤΟ ετοιμάζονται να ανοίξουν εργοστάσια αποτέλεσης υγειονομικού υλικού, καύσης στο Τιτάν και μας αφήνουν χωρίς καμιά ενημέρωση. Βλέπουμε πολλούς από εμάς να βρισκόμαστε σε μακροχρόνια ανεργία, έχουν κλειστά τα μαγαζιά τους, αγωνιούμε για το πώς θα τα βγάλουμε πέρα το επόμενο διάστημα. Βλέπουμε τα παιδιά μας να είναι κλεισμένα στο σπίτι, τα σχολεία να μην λειτουργούν, τους μαθητές ηλικίου να επιστρέφουν στα σχολιά τους με μοναδικό εφόδιο μια μάσκα και ένα self-test, αλλά ταυτόχρονα να μην ανοίγουν τα υπόλοιπα σχολεία. Οι μαθητές αναρωτιούνται πώς θα δώσουν πανελλήνιες και το Υπουργείο Παιδείας να μην ακούει κανένα αίτημα
του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να ανοίξουν όλα τα σχολεία με ασφάλεια. Βλέπουμε να μην ενισχύεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όλες οι μονάδες στους Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης παραμένουν υποστελεχωμένες με αποκορύφωμα το Κέντρο Υγείας Ευόσμου. Επίσης, και ακόμα αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δίνεται με εμπόδια και όχι ολοκληρωμένα με όλες τις ειδικότητες. Βλέπουμε την τραγική κατάσταση των νοσοκομείων που έχουν γίνει νοσοκομεία μιας νόσου, το φρακάρισμά τους λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και του τρίτου κύματος της πανδημίας, και όλοι μας τρέμουμε να μην αρρωστήσει κάποιος δικός μας και χρειαστεί να τα επισκεφτούμε. Με τη σημερινή κινητοποίηση να το αναδείξουμε ότι δεν θα σταματήσουμε και μέσα σε αυτή την κατάσταση να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας για καλύτερη ζωή στη γειτονιά. Με τους αγώνες μας κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την πόχα και τις καρκινογόνες ουσίες που πνίγουν τις γειτονιές και τα σχολιά των παιδιών μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με μειώσεις μισθών, με απληρωσιά σε μια σειρά κλάδους, με απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις σε χώρους δουλειάς, με πρόσχημα την πανδημία. Δεν συμβιβαζόμαστε να ζούμε και να δουλεύουμε σε γειτονιές χωρίς χώρους πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και άφηξης. Δεν συμβιβαζόμαστε να ζούμε στο φόβο. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να μένουν κλεισμένα στο σπίτι μπροστά σε μια οθόνη με τηλεκπαίδευση που και αυτή δεν υπάρχει παντού. Παλεύουμε για την προστασία της υγείας μας και τα δικαιώματά μας. Διεκδικούμε να πάρθουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων της περιοχής και των ίδιων των εργαζόμενων στην επιχείρηση. Μέτρα που θα καθοριστούν από αρμόδιους επιστημονικούς φορείς με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνικής, και δεν θα τα καθορίσει η ίδια η εταιρεία.